Δείτε στο δελτίο ειδήσεων του COS-TV. Κλειστή δημοτική παιδική σταθμή μέχρι 30 Νοέμβρη. Το προσωπικό θα αξιοποιηθεί από τους Δήμους σε άλλες κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες. Παραδόθηκαν 150 rapid test από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην 80 ΑΡΤΕ. Από σήμερα ξεκινάει η αλλαγή ωραρίου στα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα κλείνουν στις 8.30 και την Κυριακή δεν θα ανοίξουν. Γρηγόρης Ματσούρης επίσημα πλέον συμμετέχει στο γνωστό μουσικό talent show The Voice και είναι μέλος της ομάδας του Πάνου Μοζουράκη. Στο φούλι μηχανές των ηλιοτριβίων είναι η εποχή που τα ηλιοτριβία και οι άνθρωποι τους δουλεύουν περιττωδώς για να εξυπηρετήσουν τους ηλιοπαραγωγούς. Σβήστηκε έγκαιρα η φωτιά χθες το μεσημέρι στην Παναγία Πλατιανιά στην Κέφαλο. Μετά τη νέα απότομη διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων και γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η σωματική άσκηση κατά τη διάρκεια της καραντίνας για όλους, η διοίκηση του ΦΥΒΟ δημιούργησε μία σειρά από μικρά βίντεο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από το COS-TV. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης στην ΕΡΤ2, ενώ από την Τετάρτη τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης. Από τις 2 το μεσημέρι ως τις 5 η τηλεκπαίδευση για δημοτικά και η νηπιαγωγή από τις 2 το μεσημέρι ως τις 4. Το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των βρεφονηπιακών σταθμών υφίσταται προκειμένου να περιοριστεί η κινητικότητα των συνοδών, γονέων, παππούδων και γιαγιάδων. Κλειστή, όπως είπαμε, η Δημοτική Παιδική Σταθμή μέχρι τις 30 του Νοέμβρη. Το προσωπικό θα αξιοποιηθεί από τους Δήμους σε άλλες κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες. Ενώ ξεκινούν από σήμερα οι συντηρήσεις σε όλους τους σταθμούς, τους δημοτικούς της ΚΟ, όπως μας ενημέρωσε το μέλος της διοίκησης του ΔΟΠΑΒΣ, Κατερίνα Χατζηθωμά, και η υπεύθυνη προσωπικού του ΔΟΠΑΒΣ, Εμιλία Χατζηπέτρου. Οι γονείς θα κρατήσουν τα παιδάκια του στο σπίτι μέχρι νέας ανακοίνωσης για το πότε θα ξεκινήσουμε. Αρχικά είναι μέχρι 30 Νοεμβρίου, αλλά θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Το προσωπικό περιμένουμε καινούργια ενημέρωση, αλλά από Τετάρτη θα ισχύσουν οι άδειες ειδικού σκοπού και για ευπαθείς ομάδες και για γονείς. Είναι αρκετές αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων? Θα το δούμε στην πράξη, ανάλογα με τα αιτήματα που θα έχουμε από τις εργαζόμενες. Έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι εργαζόμενοι να υποβάλουν τα αιτήματα στην υπηρεσία? Όχι ακόμα. Οι εργαζόμενες είναι όλες στους χώρους των παιδικών σταθμών. Αρχικά θα μείνουν εκεί μέχρι να δούμε πώς θα, σε ποιες θέσεις θα καλύψουν αργότερα. Την προηγούμενη φορά θυμόμαστε ότι δόθηκε με την νομοθετική ρύθμιση να αξιοποιηθούν από τους Δήμους σε κάποια πόστα τα οποία θα μπορούσαν να ήταν χρήσιμοι. Πιστεύετε ότι θα ισχύσει και κάτι τέτοιο? Κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα, ναι. Όλο το προσωπικό θα καλύψει θέσεις που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει για τους γονείς όλες αυτές οι αλλαγές? Είναι μια δύσκολη περίοδος, τι να πω κι εγώ. Ο κάθε γονέας, εφόσον εργάζεται, ακόμα συνεχίζει και εργάζεται, θα έχει κάθε θέμα, αλλά θα δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Κυρία Χατζηθωμά, ο ΔΟΠΑΒΣ προσπαθεί όλο αυτό το διάστημα να ενεργήσει σύμφωνα με τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται από την κυβέρνηση. Θα θέλαμε να μας πείτε εσείς ως διοίκηση τι θα κάνετε όλο αυτό το διάστημα σε ό,τι αφορά τόσο και για το προσωπικό όσο και για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Όντως είναι μια δύσκολη περίοδος. Εμείς σαν ΔΟΠΑΒΣ έχουμε ήδη ξεκινήσει να εκμεταλλευόμαστε αυτή την περίοδο προς το θετικό, προς μια θετική κατεύθυνση. Έχουν ξεκινήσει κάποιες συντηρήσεις των κτηρίων. Κάποιοι ελοχρωματισμοί έχουν προγραμματιστεί για τους σταθμούς της πόλης και των χωριών. Το προσωπικό μένει προς το παρόν, όπως σας είπε και η κυρία Χατζηπέτρου, μέσα στις δομές των παιδικών σταθμών, οπότε έχει ξεκινήσει και καθαρισμούς και τακτοποιήσεις ανάλογα με το τι χρειάζεται. Έχουμε κάνει και τη συνεργασία με την COS-TV, όπως και πέρσι. Στην προηγούμενη καραντίνα. Ναι, δεν είναι πέρσι, φέτος βασικά. Για να προβάλλουμε κάποιες εκπομπές, για να κρατήσουμε συντροφιά στα παιδιά τα οποία θα μείνουν σπίτι αυτό το διάστημα. Είναι δύσκολη η περίοδος. Οι γονείς όντως που εργάζονται θα αντιμετωπίσουν δυσκολία. Τι να κάνουμε, όλοι κάνουμε υπομονή, αλλά πιστεύω ότι θα βγούμε γρήγορα από αυτή την... Οι συντηρήσεις αυτές των δημοτικών παιδικών σταθμών αφορούν σε όλο το νησί? Ναι, ναι. Όλοι οι παιδικοί σταθμοί θα προσπαθήσουν να κάνουμε συντηρήσεις.
Τώρα έχει ξεκινήσει στην Αβέροφ. Θα προχωρήσουμε στην Αμερική, στο Ροδό Αμερική, στο Σταθμό και στο Πυλί. Και βέβαια θα γίνουν και στο Ζιπάρι και στα χωριά. Θα δούμε τι ανάγκες υπάρχουν σε κάθε σταθμό και θα κάνουμε συντηρήσεις. Ίσως και το προσωπικό των σταθμών θα κάνει τις εργασίες και θα έχουμε και τη συμβολή του εργοταξίου εκεί που χρειάζεται, αν είναι κάποιες εκτεταμένες ζημιές και αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είναι μια πολύ καλή περίοδος τουλάχιστον έτσι, να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος ώστε να συντηρηθούν οι παιδικοί σταθμοί. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο αυτή την κατάσταση των 2 εβδομάδων τουλάχιστον για την ώρα που έχει ανακοινωθεί με καλό τρόπο για να έχουμε τουλάχιστον καλή συντήρηση στα σχολεία. Θρήνω στην ιατρική κοινότητα από το θάνατο τα ξημερώματα του 42χρονου πνευμονολόγου στο Αττικό Αντώνη Χατζηγεωργίου του Δημητρίου με καταγωγή από την αντιμάχια της ΚΟ, πατέρα τριών ανήλικων παιδιών. Ο πνευμονολόγος ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στον Κορυδαλό. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως προσβλήθηκε από ασθενή που εξέτασε στο ιατρείο του. Ήταν ένας εξ αυτών που τα έβαλε ανοιχτά με τους αρνητές του κορονοϊού, ζητώντας επίπονα από όλους να αφήσουν τους επιστήμονες να κάνουν τη δουλειά τους. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ αύριο στις 11.30 το μεσημέρι δια περιφοράς λόγω της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Παραδόθηκαν 150 rapid test από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην 80 ΑΤΕ. Τα τεστ θα χρησιμοποιηθούν στους νεοσύλλεκτους που θα έρθουν στο νησί μας να ορκιστούν. Ο έπαρχος Γιάννης Καμπανής μας ενημέρωσε στη συνέχεια και για το σχέδιο rapid test που θα γίνουν μέσα στο Νοέμβριο σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, καθώς και το τι γίνεται με τους φοιτητές που έρχονται στο νησί μας, αλλά και με τις πύλες εισόδου, αλλά και το τι μέτρα παίρνονται. Μέσα στα πλαίσια καλής συνεργασίας που έχουμε με την 80 ΑΤΕ, η οποία μας συμπαραστέκεται σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, παραδόθηκαν 150 rapid test, τα οποία έστειλε ο Περιφερειάρχης από Ρόδο και εν ώψη της άφιξης των νεοσυλλέκτων που περιμένουμε να έρθουν να ορκιστούν εδώ, μέσα στα πλαίσια της προληπτικής διαδικασίας που ακολουθούμε. Υλικό και με τους νεοσυλλέκτες που θα έρθουν υπάρχει μία βοήθεια από την περιφέρεια ώστε να υπάρχει έλεγχος 4 rapid για να υπάρχει αυτό που λέμε όλοι να μην εφησυχαζόμαστε αλλά να γρυπνούμε. Ναι, ακριβώς και οφείλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμεθα ένα σχέδιο όπου θα κάνουμε μαζικά rapid test. Ενδεχομένως θα ξεκινήσει 23/11 σε άριστη συνεργασία που είμαστε με τον ΝΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις δύο ομάδες κόμι που εδρεύουν στην ΚΟ, συντονιστής των οποίων είναι ο συνάδελφος γιατρός Σανιδάς Γεώργιος, με τον οποίο επαναλαμβάνω έχω άριστη συνεργασία. Το πού θα γίνουν αυτά και τις ώρες που θα γίνουν θα το κοινοποιήσουμε σε λίγο. Έπαρχε σε ραδιοφωνική συνέντευξη σήμερα το πρωί προσπάθειες γίνονται να κρατηθεί το ξενοδοχείο COVID. Έτσι δεν είναι, έτσι ναι. Γίνει μια τέτοια ναι. Ενημέρωση. Φαίνεται ότι είναι ανάγκη να διατηρήσουμε το ξενοδοχείο COVID, του οποίου η σύμβαση με το Υπουργείο Τουρισμού λήγει στις 30/11, διότι θεωρούμε ότι θα υπάρχουν κάποια κρούσματα, ασυμπτωματικά μεν, αλλά τα οποία δεν θα έχουν χώρους κατάλληλους για να παραμείνουν σε καραντίνα. Οπότε θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμο να παραμείνει ανοιχτό το συγκεκριμένο αυτό ξενοδοχείο. Και γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά με τους φοιτητές που έρχονται γενικά, υπάρχει κόσμος που έρχεται από την Αθήνα. Εκεί τι γίνεται, θερμομετρήσεις και τα λοιπά, η είσοδος είναι ασφαλής? Λοιπόν, τώρα με προκαλείτε. Μέσα στην κατηγορία αυτών που θα κάνουμε τα τεστ, είναι οι φοιτητές που έχουν έρθει στην ΚΟ, και όλοι οι ταξιδιώτες οι οποίοι ήρθανε από Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού στο νησί μας την τελευταία εβδομάδα. Οπότε
συμπεριλαμβάνονται και αυτοί. Τώρα όσον αφορά τους ελέγχους που γίνονται στο αεροδρόμιο, εντάξει, γίνεται ότι το καλύτερο. Στις πύλες εισόδου, στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι, γενικά. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι επαρχής η έλεγχη, αλλά εν πάση περιπτώσει, γι' αυτόν τον λόγο θα προβούμε και εμείς τη διενέργεια τεστ. Με επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ ενισχύεται το πρόγραμμα Νησίδα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου προκειμένου να δοθεί δυνατότητα χρηματοδότησης σε μεγαλύτερο αριθμό πληττόμενων από την πανδημία COVID-19 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα των 30 εκατομμυρίων ευρώ διαμορφώνεται τώρα στα 35 εκατομμύρια ευρώ μετά και την θετική απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη στο αίτημα του Περιφερειάρχη για αύξηση του δικαιώματος υπερανάληψης ευρωπαϊκών πόρων που χρηματοδοτούν το εν λόγω πρόγραμμα και τροποποιείται ως προς τον προϋπολογισμό της σε 35 εκατομμύρια, ενώ παραμένουν αμετάβλητες οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών όπως και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Συγκεκριμένα, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγηση στα 2.000 ευρώ και μέγιστο τα 10.000 ευρώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ. Η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2.000 ευρώ, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη δράση. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως στις 2 του Δεκέμβρη στις 3 το μεσημέρι. Από σήμερα ξεκινάει η αλλαγή ωραρίου στα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα κλείνουν στις 8.30 και την Κυριακή δεν θα ανοίξουν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση. Το μέτρο θα ισχύσει κατά τη διάρκεια του lockdown. Ας δούμε την κίνηση στα σούπερ μάρκετ και ποια είναι τα προϊόντα που οι καταναλωτές προτιμούν. Τις ημέρες αυτές που βιώνουμε, βλέπουμε ότι ο κόσμος, αν και στην καραντίνα, προτιμά να βγαίνει στα σούπερ μάρκετ, θεωρώντας τα μία βόλτα, μία ενασχόληση περισσότερο αυτό το διάστημα με την κουζίνα και έτσι άντρες, γυναίκες και τα παιδιά τους φυσικά, αποκτούν μια αγαπημένη συνήθεια, τη συνήθεια του σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε άλλωστε και την κίνηση που υπάρχει στα αυτοκίνητα εδώ. Μπορούμε να δείξουμε ότι όλα τα σούπερ μάρκετ, τεϊσκό, έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα από τον κόσμο. Ο κόσμος βασικά πρέπει να καταλάβει βάσει των καινούργιων μέτρων, πρέπει να βάσει υπογόρευσης κυκλοφορίας να μένει σπίτι από τις 9 η ώρα μέχρι τις 5 το πρωί. Οπότε το μέτρο πιστεύω το βάλανε βάσει αυτού του κριτηρίου, να κλείνει 8.30 ώρα το σούπερ μάρκετ για να μπορέσει ο κόσμος να βρίσκεται στο σπίτι σε 9 η ώρα. Εμείς... Αυτό φαντάζομαι ότι είναι και για το προσωπικό σας, γιατί χρειάζεται ένας χρόνος μέχρι να κλείσει το μαγαζί και να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να φύγουν. Σωστά, αν και το μαγαζί οι εργαζόμενοι φεύγουν 9 η ώρα. Εμείς έχουμε εκδώσει βεβαίωση κυκλοφορίας στο προσωπικό ότι μπορεί να πάει στο σπίτι μετά το πέρας της εργασίας του. Υπάρχει αυτή η εξαίρεση για τους ανθρώπους που εργάζονται. Υπάρχει εξαίρεση φυσικά, θα 10-15 λεπτά για να μπορέσει να βρεθεί στο σπίτι του. Έχει γίνει έτσι κάποια αλλαγή στην κίνηση σε ό,τι αφορά το ωράριο? Αν και το μέτρο έχει λάβει από την Παρασκευή, ακόμα δεν έχουμε δει λίγο κάποια αλλαγή συγκεκριμένη, αν και η δουλίτσα έχει ανέβει λίγο παραπάνω. Βλέπουμε ότι έχουμε αρκετή κίνηση. Συνεχίζεται έτσι, όπως και στο προηγούμενο lockdown, υπάρχει περισσότερη κίνηση, ακριβώς γιατί ο κόσμος το θεωρεί και σαν μια έτσι, στιγμή που μπορεί να δει και λίγο κόσμο, έστω και μέσα από ένα σούπερ μάρκετ και να βγαίνει έτσι και για λίγα ψώνια. Όπως καταλαβαίνετε, ίσως να το βρει και ένα τρόπο απόδραση, ας πούμε. Στέλνω να πάω στο σούπερ μάρκετ και το κάνουν πολλοί πελάτες. Βλέπουμε συχνά πελάτες και μία και δύο φορές την ημέρα προσπαθούν να έρθουν στο σούπερ μάρκετ, να πάρουν τα απαραίτητα. Μερικοί φοβούνται ότι κλείσουν τα μαγαζιά. Υπάρχει αυτός ο φόβος έτσι στην ψυχολογία των καταναλωτών. Φοβούνται δηλαδή και παίρνουν περισσότερες προμήθειες. Σίγουρα προμηθεύουν παραπάνω πράγματα από ό,τι έχουμε δει τις τελευταίες μέρες. Ιδιαίτερα σήμερα έχουμε δει κάποια, δεν ξέρω, ανακοινώθηκαν κάποια καινούργια μέτρα, θα ανακοινωθούν από ό,τι μας έχουν πει και μας ρωτάνε πελάτες αν ισχύει και για μας. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα, όμως ούτε και εμείς αυτό. Μάλιστα, υπάρχει δηλαδή αυτή η έκδηλη ανησυχία. Σωστά, υπάρχει αυτή η έκδηλη ανησυχία. Ο κόσμος έτσι μαγειρεύει περισσότερο τώρα με το lockdown, έτσι, από την πείρα. Μαγειρεύει, Μάρια μου, μαγειρεύει λίγο περισσότερο. Είναι περισσότερο και οι κυρίες στο σπίτι, αυτές που εργαζόντουσαν. Και είναι δύσκολο το μαγείρεμα. Κάθε μέρα τι θα φτιάξεις είναι δύσκολο.
Ψωνίζουν λίγο παραπάνω σε όλα τα είδη. Είναι και μια ενασχόληση μέσα στο σπίτι τώρα, μέσα στην καραντίνα, δεν έχει κάποιος τι να κάνει. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλοί άντρες οι οποίοι βγαίνουν για ψώνια αυτό το διάστημα. Όντως, Μαρία μου, όντως οι άντρες βγαίνουν για ψώνια πιο πολύ τώρα. Είναι η έξοδός τους, νομίζω. Mm-hmm. Το μοιράζονται ενδεχομένως. Οι συνταγές δίνουν και παίρνουν, ξέρεις, είναι... Γίνονται ανταλλαγή σε μέσα από τα social media. Ναι, ναι. Ποια προϊόντα είναι αυτά τα οποία προτιμά περισσότερο ο καταναλωτής σε αυτή την περίοδο? Πέρα από το κομμάτι του ζυμαρικού, γάλα, όλα αυτά, το αλεύρι, οι φαρίνες, οι μαγιές, πάλι αυτά όλα είναι τα... η ζαχαροπλαστική γενικά. Πιο πολύ. Υπάρχει δηλαδή και έτσι ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα χριστουγεννιάτικα είδη, τα οποία έχουν να κάνουν και με τις συνταγές αυτές τις πατροπαράδοσες. Φυσικά. Οπότε, δηλαδή, πώς υπάρχει έλλειψη. Φυσικά. Φοβούνται από το προηγούμενο lockdown, γιατί είχε έλλειψη η μαγιά, ας πούμε. Βέβαια, η μαγιά τώρα δεν είναι και πολύ στο κομμάτι των Χριστουγέννων, αλλά οι νοικοκυρές που μένουν στο σπίτι θα κάνουν και τα τσουρέκια τους, θα κάνουν και το ψωμάκι τους. Σίγουρα. Νομίζουν ότι θα έχει έλλειψη. Αλλά πλέον είμαστε προετοιμασμένοι αρκετά, οπότε έλλειψεις δεν θα έχουμε σε αυτά τα προϊόντα. Θέματα δηλαδή δεν υπάρχει κανένα. Όχι, κανένα, απολύτως. Ειδικά σε αυτά τα πράγματα καθόλου. Με τα τελευταία μέτρα στήριξη ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων ότι θα δοθεί ένα επίδομα 400 ευρώ για όσους κατέστησαν μακροχρόνια άνεργοι από τον Μάρτιο, δηλαδή μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, και αριθμούν περίπου 130.000 άτομα. Τελείως ακάλυπτοι είχαν μείνει περίπου 270.000 που ήταν μακροχρόνια άνεργοι και παραπάνω από 2 χρόνια, και μετά την λήξη του επιδόματος ανεργίας επιδοτούνταν μόνο με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο ξεκινά από 200 ευρώ το μήνα και για τον ανύπαντρο και αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε ενήλικο μέρος του νοικοκυριού και 50 ευρώ για κάθε παιδί. Το βασικό κριτήριο είναι οι δικαιούχοι να έχουν ως εισόδημα μόνο το ΚΕΑ, δηλαδή 2.400 ευρώ το χρόνο για τον άγαμο, 3.600 ευρώ για ζευγάρι, 4.200 το νοικοκυριό με ένα παιδί, 4.800 ευρώ με 2 παιδιά, 5.400 ευρώ με 3 παιδιά και 6.000 για νοικοκυριό με 4 παιδιά. Το βοήθημα θα είναι το διπλάσιο του μηνιαίου ΚΕΑ, δηλαδή 400 ευρώ για τον άγαμο, 600 ευρώ για το ζευγάρι χωρίς παιδιά, 700 ευρώ για τα ζευγάρια με ένα παιδί, 800 ευρώ με 2 παιδιά, 900 ευρώ με 3 παιδιά και 1.000 ευρώ για το ζευγάρι με 4 παιδιά. Ο Γρηγόρης Ματσούρης επίσημα πλέον συμμετέχει στο γνωστό μουσικό talent show The Voice και είναι μέλος της ομάδας του Πάνου Μουζουράκη. Μίλησαμε τηλεφωνικά με τον Γρηγόρη, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και συνεχίζει τα γυρίσματα της εκπομπής. Είμαι ο Ματσούρης Γρηγόρης, είμαι 25 ετών και μένω στην Αθήνα. Ανέβηκα στην Αθήνα για σπουδές, πέρασα στην Πάντιο, στη δημόσια διοίκηση, αλλά δεν πήγα ποτέ, δεν με ενδιέφερε. Το μόνο που με ενδιαφέρε πάντα ήταν να γίνω επαγγελματίας τραγουδιστής. Για να τα βγάλω πέρα στην Αθήνα έχω κάνει αρκετές δουλειές. Έχω δουλέψει σε περίπτερο, έχω δουλέψει σε μπαρ, σε βιτόρος, μουσικός κατασκήνωση και τώρα αυτή την περίοδο εργάζομαι ως ρεσεψιονίστ σε ένα ξενοδοχείο. Η σχέση μου με τη μουσική ξεκινάει από πολύ παλιά. Θυμάμαι ο πατέρας μου έπαιζε αρμόνιο, αυτοδίδακτος, και έπαιζε δύο συγκεκριμένα τραγούδια, το Πούλαμε και το California Dreaming, και με είχε δίπλα του και είναι τα πρώτα τραγούδια ουσιαστικά που τραγούδισα ποτέ. Οι γονείς μου γουστάρουν που τραγουδάω, αλλά θέλουν να τελειώσει και τη σχολή μου. Κάνει άλλη μια αίτηση πριν από 6 χρόνια, περίπου 7, και με είχαν φωνάξει να πάω στις οντισιόν, αλλά δεν είχα πάει. Μάλιστα. Και τώρα απλά έτυχε, δεν ξέρω. Ήταν αυτό που είπα και χθες, ότι αν με δηλώσει θα πάω.
Αισθάνθηκε δηλαδή τώρα έτσι, λίγο πιο έτοιμο, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί είδαμε ότι πραγματικά βγήκε στην σκηνή του The Voice με τρομερή αυτοπεποίθηση, με χιούμορ. Να είστε καλά. Ίσως και αυτό. Τι να σα πω, ήμουν πιο έτοιμο, μπορώ να το πούμε και έτσι. Δώσε μας έτσι λίγο την εικόνα του τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτά ξέρουμε τα γυρίσματα έχουν γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα σε τι φάση βρίσκεστε έτσι όλα τα παιδιά που συμμετέχετε στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι? Αυτό είναι... Συνεχίζουμε στο διαγωνισμό, συνεχίζονται τα γυρίσματα κανονικά. Απλά δεν μπορώ να αποκαλύψω σε ποιο σημείο του διαγωνισμού βρισκόμαστε ακόμα. Γιατί δεν έχουν επεχθεί. Ναι, το καταλαβαίνουμε βέβαια. Αλλά συνεχίζουμε κανονικά, το ταξίδι συνεχίζεται. Γίνεται έτσι, φαντάζομαι, τηρώντας τα μέτρα του COVID, ακολουθείτε κι εσείς κάποιους κανόνες? Αύριο έχουμε, θα μας κάνουν και COVID test, γιατί συνεχίζουμε και τα γυρίσματα. Οπότε, ναι, είναι όλα, στηρούνται τα... Πώς σου φαίνεται έτσι το ότι ασχολείσαι τώρα με το τραγούδι έτσι πιο επαγγελματικά και αυτή η συνεργασία που έχεις τόσο με τους υπόλοιπους τραγουδιστές αλλά και με τους coaches? Εντάξει, ακόμα δεν μπορώ να πω ότι ασχολούμαι επαγγελματικά. Το κάνω γιατί το χαίρομαι. Χόμπι μου ήταν πάντα το τραγούδι. Θα μου άρεσε να αλλάξει αυτό, να το... Να γίνει το... Θα σ' άρεσε έτσι να ασχοληθείς έτσι πιο επαγγελματικά με το τραγούδι? Εννοείται, πάρα πολύ. Θα ήταν όνειρο ζωής, θα μπορούσα να πω. Ξέρουμε ότι συνεχίζεις τις σπουδές σου κανονικά. Πώς είναι έτσι ο συνδυασμός τώρα και με τις απαιτήσεις που έχει το παιχνίδι? Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, μπορώ να πω. Αλλά είναι κάτι που αγαπάς, οπότε βρίσκεις τον τρόπο. Δεν είναι αυτή την άποψη... Φτιάχνεις χρόνο. Δεν νιώθει με περιορίζει κάτι. Μόνο η καραντίνα λίγο, αυτό το lockdown έτσι είναι λίγο ψυχοφθόρο, αλλά εντάξει, να το κάνουμε, θα το παλεύουμε κι αυτό. Τώρα πώς διαχειρίζεσαι την αναγνωρισιμότητα που σου δίνει αυτό το παιχνίδι? Με τη μάσκα στο δρόμο. Φαντάζομαι ότι όλοι οι φίλοι σου, οι παιδικοί και όλοι οι κόοι που σε γνωρίζουν, μπορεί να μην είσαι από εδώ, από κό, αλλά για μας όλη η οικογένεια είστε κό, γιατί... Ζείτε και πολλά χρόνια εδώ στο νησί μας. Πώς νιώθεις έτσι αυτή την χαρά που εισπράττεις και από φίλους και γνωστούς? Ειδικά χθες πήρα πολλά μηνύματα από φίλους, από συμμαθητές, από άτομα. Ήταν συγκινητικό, μπορώ να πω. Μάλιστα. Μοναδικό, πολύ ωραίο. Απλά ευγνωμοσύνη και αγάπη. Δεν έχω κάτι άλλο. Ποια έτσι είναι η φιλοδοξία σου μέσα από αυτό το παιχνίδι, να φτάσεις μέχρι το τέλος? Τελικό, τελικό. Τελικό, τόσο καλά, δηλαδή δυνατά, πάμε δυνατά. Γιατί όχι, ποτέ δεν ξέρω. Τι θα έλεγες έτσι στους φίλους και στους γνωστούς που σε ακούν αυτή τη στιγμή, που θα χρειαστείς κάποια στιγμή την στήριξη και την βοήθειά τους? Τι να πω, άμα τους αρέσει, άμα περάσουμε στα live, να μπουν να ρίξουν κανένα μήνυμα, μπας και... Περάσουμε τελικό, ξέρω. Μια χαρά θα πας. Δεν μου λες, Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είδαμε στο έντεχνο τραγούδι. Το έντεχνο τραγούδι είναι αυτό το οποίο σε έχει κερδίσει ή δοκιμάζεσαι και σε κάποια άλλα είδη μουσικής? Εντάξει. Και μου αρέσει το έντεχνο. Νομίζω μου πάει κιόλας, αλλά λέω και ξένα τραγούδια. Το λαϊκό φοβάμαι λίγο να τα αγγίξω. Δεν νομίζω πως ταιριάζει πολύ η φωνή μου. Αλλά εσύ ποιο είδος μουσικής αγαπάς περισσότερο? Είμαι ροκάς λίγο. Είμαι λίγο. Είσαι ροκάς. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από το στυλ σου. Έτσι. Φαίνεται. Πες μας λίγο και τη σχέση σου με τον coach τον Πάνο τον Μουζουράκη, που ξεκίνησε έτσι με ένα περίεργο τρόπο, όπως μας εξιστόρισες και χθες στην συμμετοχή σου στο παιχνίδι. Πώς είναι αυτή η σχέση? Για μένα είναι σαν αυτό που βλέπεις στις ταινίες, που... Βλέπεις κάποιον άνθρωπο, τον θαυμάζεις, παίζεις τραγούδια του, βλέπεις βιντεάκια του και απλά πατάει το κουμπί και γυρνάει και είναι, δεν ξέρω, μπορώ να το εκφράσω νομίζω με λέξεις. Πιστεύω, κάτι, εγώ έτσι όπως τουλάχιστον σας είδα, νομίζω ότι και στο χιούμορ έτσι λίγο ταιριάζεται. Έχετε και οι δυο πάνω κάτω το ίδιο χιούμορ. Όχι, είναι αυτό που περίμενα, δηλαδή για τις πρόβες που όσο έχουμε βρεθεί, είναι αυτό που βλέπεις.
κοιτάει περίεργα. Αλλά είναι αυτό, είναι δικό του. Είναι λίγο ψαρωτικός. Είναι πολύ. Τι αλλά έχεις κερδίσει έτσι μέχρι στιγμής από την εμπειρία σου, που μέχρι σε αυτό το σημείο που είσαι, που δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο έχεις έρθει με τα γυρίσματα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν είναι κάτι... ξεχνιέμαι και λίγο. Φεύγει λίγο το μυαλό μου από όλα αυτά που ζούμε, τα περίεργα. Δεν ξέρω, μεγάλη χαρά. Μου δίνει μεγάλη χαρά πραγματικά το ότι μπορώ και κάνω αυτό το πράγμα. Είναι δώρο. Είναι ένα όνειρο, νομίζω, το οποίο έχει τώρα σάρκα και οστά, έτσι. Ναι, πραγματικά. Πολύ ωραία. Υλοποιείται και ναι, ναι, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία, Γρηγόρη. Οι κόοι νομίζω ότι θα σε στηρίξουν με όλες τις δυνάμεις και ευχόμαστε πραγματικά να πας όσο πιο μακρύτερα, και γιατί όχι, τελικό νομίζω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλος. Και για τον κόσμο που αγαπάς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, ανακοινώθηκε από την Ένωση Αστυνομικών Β' Δωδεκανήσου ότι η προσέλευση των πολιτών στις αστυνομικές υπηρεσίες θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης με ραντεβού, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα των πολιτών. Υπενθυμίζεται ότι γνήσια υπογραφές και εξουδοτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για το αστυνομικό τμήμα της το 2242-0-22-222, το τμήμα ασφαλείας της ΚΟ είναι το 2242-0-24-444, το τμήμα μετροχέας ΚΟ είναι το 2242-0-48-658 και για το αστυνομικό τμήμα Ηρακλειδών 2242-0-51-222. Για επίγοντα περιστατικά καλέστε στο 100 ή στο 2242-0-22-100. Είναι η εποχή που τα ελαιοτριβεία και οι άνθρωποι τους δουλεύουν πυρετοδός για να εξυπηρετήσουν τους ελαιοπαραγωγούς. Το Κώστη Βι βρέθηκε στο ελαιοτριβείο του κυρίου Δημοσθένη Χατζιπέτρου και είχε την ευκαιρία να δει και να καταγράψει πώς παράγεται το ελαιόλαδο. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί περίμεναν υπομονετικά την παραγωγή του δικού τους λαδιού, αφού τα σακιά ήταν πάμπολα και γέμισε όλους τους χώρους του ελαιοτριβείου, και φυσικά σε αυτό όλο βοηθάει και ο καλός καιρός. Τα ελαιοτριβεία άνοιξαν τις μηχανές. Βρισκόμαστε εδώ στο ελαιοτριβείο του κυρίου Χατζιπέτρου, όπως βλέπετε, γεμάτο σακιά. Το καλοκαίρι δεν υπήρχαν τουρίστες, κύριε Χατζιπέτρο, αλλά όμως ο χειμώνας γέμισε σακιά εδώ με ελιές, ναι, που σημαίνει πολλή δουλειά, πολύ. Τρέχετε και δεν προλαβαίνετε τώρα. Αναγκαστικά πρέπει να τρέξουμε μέρα νύχτα, να δουλέψουμε για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να βγάλουμε και το σελίδι. Γιατί, όπως είπαμε, το καλοκαίρι δεν είχε. Εντάξει, φέτος το καλοκαίρι είχαμε λίγο θέμα. Ναι. Δεν είχε τουρισμό.
Οπότε πρέπει να δουλέψω τον τραυτικό. Φέτος και τα λάδια βγαίνουν όλα ποιοτικά, είναι καλά. Γιατί πέρυσι είχαμε κάποιο θέμα. Οπότε όλα καλά. Πέρυσι, όσον αφορά θέμα, με ποια έννοια? Ναι, είχε πολύ τακοκτονία πέρυσι. Όπως εδώ και στην Κρήτη και κάποιες άλλες περιοχές και ήταν λίγο ανεβασμένη η βαθμή του λαδιού. Πολλοί κόσμος φέτος μαζεύει τις ελιές, παντού βλέπουμε. Ναι, ναι. Και εδώ υπάρχουν ουρές για να βγάλει ο άνθρωπος, ο κόσμος εδώ τις ελιές, ναι, του. Έρχονται γιατί είναι τώρα καλές μέρες και πιο πολλοί κάθονται. Καλές μέρες και είναι όλοι μέσα στα χτήματα. Όλο το νησί, δηλαδή βλέπεις τον κόσμο, είναι μέσα στα χτήματα. Και αναγκαστικά βλέπεις αν γίνεται αυτό πράγμα. Ενώ δεν υπήρχε άλλες χρονιές, δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Απλώς φέτος. Για παράδειγμα, τώρα εδώ, αυτά τα σακιά που βλέπουμε, ναι, που έχει και το όνομα, εδώ δεν είναι. Απλά τα αφήνει και φεύγει. Και δεν μπορούν να μπερδευτούν εδώ. Όχι, δεν μπερδεύονται. Γράφουν πάνω τα ονόματά τους. Έρχονται εδώ με το που αφήνει εδώ πάνω στις μπαλέτες. Πάει μέσα, γράφουμε, κρατάει σειρά. Και τον παίρνουμε τηλέφωνο και έρχεται από την σειρά του. Άρα τα αφήνει και φεύγει. Φεύγει, ναι, και μέσα στις 24 ώρες το πολύ, δεν πάει παραπάνω. Το θέλουμε να πω, μέσα σε 24 ώρες παραδίδεται το λάδι. Παραδίδεται το λάδι, ναι, δεν παραμένει παραπάνω. Αυτό τώρα για παράδειγμα εδώ βλέπουμε γύρω στα 15 σακιά, 10 σακιά. Ναι. Πόσους χρόνους χρειάζεται για να γίνει σε λάδι αυτό? Κοίταξε, στο μηχάνημα έτσι για να μπει, για να το επεξεργαστεί, μόνο για αυτό. Δηλαδή, αν ξεκινήσει από την αρχή. Ναι. Θέλει μία ώρα περίπου, ναι, να ξεκινήσει, να μπει στους μαλακτήρες για να γίνει η μάλαξη που θέλει το χρόνο του, ναι, και μετά να βγει. Αυτό είναι καθάρισμα, είναι στα ούτε 10 λεπτά δεν πάει για να βγει το λάδι. Πάντως πολλοί κόσμος έρχεται από ποιο, από την πόλη, από τα χωριά. Από όλο το νησί, ναι. Και είναι όλοι τώρα, είναι όλοι, επειδή είναι ημέρες έτσι, όλοι ο κόσμος μέσα στα χτήματα. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα αν έκανε μία βροχή, έστω μία-δύο μέρες, τα φτιάχνουν τα πράγματα έτσι καλύτερα. Ωραία. Θα πάμε και μέσα να μας ξεναγήσετε, να δούμε ακριβώς όλη την επεξεργασία που γίνεται. Εδώ έρχεται, είναι το πρώτο στάδιο. Ρίχνουμε τις ελιές εδώ στη Ιουάννη. Μετά ανεβαίνει πάνω από τη μεταφορική ταινία. Εκεί είναι τα αποφυλωτήρια. Ανεβαίνει προς τα πάνω. Ναι, εκεί καθαρίζει το καρπότο από τα φύλλα. Από εκεί. Εδώ ανεβαίνοντας θα διαχωρίσει τώρα τα φύλλα. Τα φύλλα. Εκεί είναι, γίνονται διαχωρισμό από τα φύλλα. Εδώ θα πάει και στο πλυντήριο. Πλύνεται σε δύο σημεία. Θα το δούμε πιο κοντά. Θα το δούμε. Εδώ έρχεται εδώ στο πλυντήριο. Πλύνεται στα πρώτη φάση εκεί. Μετά περνάει από εδώ με καθαρό νερό. Φεύγει εδώ στο ζυγιστικό. Εδώ ζυγίζεται. Εδώ τώρα. Εδώ ζυγίζεται ο καρπός, είναι ζυγαριά. Και από εδώ τώρα θα φύγει. Εδώ έχει σπαστεί ο καρπός τώρα. Έχει έρθει εδώ πέρα. Εδώ γίνεται η μάλαξη στους 45 βαθμούς. Το λιγότερο θέλει. 45. Γίνεται πάστα. Είναι η πάστα. Στους 30, 29, 30 βαθμούς. Θα μείνει εδώ και μετά. Από εδώ θα φύγει με κοχλία και θα πάει στο ντεκάντερ. Από εδώ έρχεται τώρα η πάστα η ελιάς με νερό μαζί, με μια μικρή ποσότητα νερού. Θα μπει εδώ στο φυγόκεντρο, στο ντεκάντερ, φυγόκεντρο εξεργασία. Θα γίνει διαχωρισμό σε τρία μέρη, λάδι, μελάνι και η πυρήνα από εκεί κάτω. Η πυρήνα πάει έξω και στη βάση. Στη πίσω πλευρά. Και από εδώ τώρα η αντλία θα πάρει το λάδι και θα πάει στο διαχωριστήρα. Θα γίνει ο τελικός καθαρισμός. Εδώ είμαστε το τελευταίο στάδιο. Ναι, το αποτέλεσμα. Τελευταίο στάδιο. Και μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Αν σ' αρέσει, είναι τα... Αν το αρέσει ο καθενός, μπορεί να το... Εδώ τώρα τι κρατάει το ηλιοτρεβείο και τι παίρνει ο... Ναι, το ηλιοτρεβείο κρατάει... Όταν της φέρει ο ίδιος ο παραγωγός του αυτοκίνητό του, κρατάει 12%. Και αν το ολοτριβείο βάλετε δικά του αυτοκίνητα και μεταφέρει το καρπό, είναι 15%. Λόγω των επιτακτικών
κλιμακωτικών αναγκών, αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου δημοσίας υγείας και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, με απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν 4 ή περισσότερα άτομα από τις 6 το πρωί έως τις 9 το βράδυ της 18ης Νοέμβρη. Για τους παραβάτες υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι εξής κυρώσεις. Διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στα νομικά πρόσωπα, 3.000 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις. Την απόφαση του αρχηγού της Ελλάς να απαγορεύει τις πορείες για το Πολυτεχνείο καταδικάζουν με κοινό κείμενο το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το ΜέΡΑ25, με την οποία καταδικάζεται η αυταρχική απόφαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση του αγωνιστικού γιορτασμού της 17ης Νοέμβρη. Πρόκειται για μια απόφαση βαθιά αντιδημοκρατική αλλά και αντισυνταγματική, όπως επισημαίνεται και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Τέτοιου είδους γενική απαγόρευση επιβάλλεται μόνο σε συνθήκες κατάστασης πολιορκίας και υπό αυστηρά περιορισμένες οριοθετημένες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθεί από λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Άλλωστε, οι φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήματος έχουν αποδείξει στην πράξη ότι κινητοποιούνται λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Δεν καλύπτεται ούτε καν από το αντιδραστικό νόμο για τις διαδηλώσεις, ο οποίος ρητά εξαιρεί τις συγκεντρώσεις για τις επαιτίους της Πρωτομαγιάς και της 17ης Νοέμβρη από τη γνωστοποίηση, την απαγόρευση ή τον περιορισμό τους. Τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι λαϊκές ελευθερίες αποτελούν κατάκτηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Έτσι καταλήγει η κοινή ανακοίνωση του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το ΜέΡΑ25 για την απαγόρευση του αγωνιστικού γιορτασμού της 17ης του Νοέμβρη. Αλλάξουμε θέμα. Σβήστηκε έγκαιρα η φωτιά χθες το μεσημέρι στην Παναγία Παλατιανή στην Κέφαλο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχε ο σταθμός Β Κεφάλου μαζί με το σταθμό Α, το πυροσβεστικό σώμα, καθώς και δύο οχήματα. Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ο αντιδήμαρχος Σταμπάντης Καμπουράκης και ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Κοκαλάκης, καθώς και όλα τα επιχειρησιακά στελέχη. Πυρκαγιά εξελίχθηκε στην περιοχή Παναγία Παλατινή στην Κέφαλο περίπου στις 11.30. Αμέσως ειδοποιήθηκε ο αντιδήμαρχος Σταμάτης Καμπουράκης και ο επιχειρησιακός συντονιστής Νίκος Καλιμιοναρής. Στην επιχείρηση συμμετείχε ο σταθμός Β με πλήρωμα 4 άτομα μαζί με το σταθμό Α και το πυροσβεστικό σώμα, καθώς και 2 οχήματα. Σε επιφυλακή βρισκόταν ο Μιχάλης Γιοργαλής, ενώ εξαιρετική ήταν η βοήθεια του κλιμακίου Α και της πυροσβεστικής, καθώς δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση στο πεδίο μάχης με το όχημα Κεφάλου. Στην επιχείρηση πήρα μέρος ο Μάριος Αυγουλάς, ο Κοκαλάκης Μπάμπης, Μιχαλάκα Κοκόνα και Δραμοντανής Γιάννης, με παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας Κοκαλάκη Γεωργίου. Αναβάλλονται οι αιτήσεις σε εορταστικές εκδηλώσεις της Ένωσης ΚΟΟΝ Αθηνών ο Ιπποκράτης λόγω του COVID-19. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου επισημαίνεται πως είναι υποχρέωση όλων να διαφυλάξουμε την υγεία μας και να μείνουμε ασφαλείς. Λόγω της μεταστέγασης αποκεντρωμένου γραφείου ΕΟΠΗΚΟ από το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου που στεγάζεται το γραφείο, θα παραμείνει κλειστό, παρέμεινε μάλλον κλειστό σήμερα Δευτέρα, ενώ το γραφείο θα επαναλειτουργήσει για το κοινό αύριο Τρίτη στο νέο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου της Κόιμπη, της οδού Ακτής Κουντουριώτη 1, πλησίων πλατεία Πλατάνου, στην πρώην πιάτσα Ταξί. Για περισσότερες πληροφορίες, ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο παιδί14.gov.gr είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2242-3-6483. Πάμε τώρα αμέσως για την αθλητική μας ενημέρωση. Μετά τη νέα απότομη διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων και γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η σωματική άσκηση κατά τη διάρκεια της καραντίνας για όλους, η διοίκηση του ΦΥΒΟΥ δημιούργησε μια σειρά από μικρά βίντεο για να δώσουν κίνητρο για λίγη άσκηση στο σπίτι ή στην αυλή μας, προκειμένου να διατηρήσουμε μια καλή φυσική κατάσταση και να επιστρέψουμε ομαλά στις προπονήσεις όταν η πανδημία το επιτρέψει. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης του Συλλόγου ΦΥΒΟΣ, καθηγητής φυσικής αγωγής Γιώργος Καζάκος και ο αθλητής ανδρικής ομάδας
Ανδρέας Κούφης, με την εμπειρία του ως αθλητής της Α1 κατηγορίας, βοήθησε στην παρουσίασή του. Ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης του Αθλητικού Συλλόγου Φιβουκό. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης για αυτές τις δύσκολες μέρες καραντίνας που είστε στο σπίτι, για να προπονήσετε και κρατήσετε το μυϊκό σας σύστημα σε μία φόρμα. Το πρόγραμμά μας έχει 3 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι τις ενεργοποιήσεις, το δεύτερο είναι το κύριος μέρος και το τρίτο είναι η αποθεραπεία μας με κάποιες διατάσεις. Το πρόγραμμά μας θα το παρουσιάσει ο Ανδρέας Σκούφης, αθλητής του αντρικού μας τμήματος, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στην Α1 με τον Προμηθέα Πατρών. Ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε με την ενεργοποίηση. Ο Ανδρέας θα ξεκινήσει να κάνει κάποιες περιφορές. Θα κάνει 5 και θα κάνει και 5 πίσω. Ωραία. Τώρα θα κάνουμε κάποιες στροφές κορμού. Δεξιά και αριστερά, 5 και 5 σύνολο 10. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε διάταση στον τραγέφαλό μας. Αφήνουμε, τραβάμε ένα δευτερόλεπτο, μετά το άλλο πόδι. 5 και 5. Και στο δεξί και το αριστερό. Δεν χρειάζεται να τραβάτε πολύ. Λίγο χρονικό διάστημα, ένα δευτερόλεπτο. Ίσα να διώσετε μια μικρή διάταση. Μόλις τελειώσουμε θα πούμε στο δικέφαλο. Μόλις τελειώσουμε, ξεκινάμε να κάνουμε κάποιες προβολές. Πάλι 5 και 5, στο δεξί και στο αριστερό μας πόδι. Δένουμε κάθετα βαθιά και κρατάμε τον κορμό μας σταθερό. Τα χέρια στη μεσολαβή, έτσι όπως θα έχει ο Ανδρέας. Τώρα θα κάνουμε χαμηλό skipping, ψηλό skipping. Περίπου για 5 με 7 δευτερόλεπτα. Ωραία, πάμε φτερνισμούς προς τα πίσω. Πάντα δουλεύουμε τα χέρια μας, πάλι για 5 με 7 δευτερόλεπτα. Ωραία, και πάμε τώρα ψηλό skipping. Πάρα πολύ ωραία. Stop. Με την ενεργοποίησή μας, τώρα θα μπούμε στο κύριος μέρος. Όλες οι ασκήσεις είναι προσαρμοσμένες για να μπορείτε να τις κάνετε στο σπίτι ή στην αυλή σας. Ξεκινάμε ισορροπίες στο ένα πόδι και έχουμε λυγισμένο το πόδι στήριξης. Κρατάμε πίσω τα ισχύα μας και κάνουμε περιφορές για περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα. Μόλις τελειώσουμε, αλλάζουμε πόδι. Θα πραγματοποιήσουμε προβολές. Προβολές πρόσθειες, πλάγιες και πίσω. Θα εκτελέσουμε 9 προβολές σύνολο στο δεξί μας πόδι και 9 στο αριστερό. Πάμε. Πλάγια και πίσω. Ξανά το ίδιο πόδι. Σύνολο θα κάνουμε 9 στο δεξί και 9 στο αριστερό. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα των ποδιών μας. Ας είναι μέτριο. Ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Τώρα εκτελούμε από το άλλο πόδι ακριβώς τις ίδιες προβολές. Πραγματοποιήσουμε την άσκηση. Πολύ ωραία. Θέλω να είμαστε σε ευθεία, ολόκληρη. Να μην πέφτει το ισχύο μας μέσα, ωραία, και να μην είναι και προς τα πάνω. Θέλω να είμαστε σε ευθεία. Πάρα πολύ ωραία. Πραγματοποιούμε την άσκηση για 20 δευτερόλεπτα. Τώρα θα εκτελέσουμε την επόμενη μας άσκηση, hip thrust ή εκτάσεις ισχύου. Προσπαθούμε να μην κάνουμε υπερέκταση των ισχύων μας, μέχρι να φτάσει το σώμα μας σε ευθεία. Για πιο δύσκολα, για όποιον είναι εύκολο, μπορούμε να βάλουμε και μια μπάλα ανάμεσα στα πόδια για ισορροπία και εκτελούμε ακριβώς την ίδια άσκηση. Σύνολο 15 επαναλήψεις.
εκτελέσουμε πλάγιες σανίδες για 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα από αυτή την πλευρά και 20 δευτερόλεπτα από την άλλη. Τώρα εκτελούμε ψαλίδια με τα πόδια, δουλεύουμε τους κάτω πηγιακούς μας. Εκτελούμε την άσκηση για 20 δευτερόλεπτα. Τέλος το κύριο μέρος, τώρα θα μπούμε στο τρίτο μέρος που είναι η αποθεραπεία και οι διατάσεις μας. Θα κάνουμε πρώτα διάταση τετρακεφάλου, θα γυρίσουμε στο πλάι, θα πλήξουμε το πόδι μας πίσω, και θα ρίξουμε λίγο το κορμό μας προς τα μπροστά. Κάνουμε αυτή τη διάταση για περίπου 20-25 δευτερόλεπτα. Την κάνουμε στο δεξί μας πόδι και μετά την πραγματοποιούμε και στο αριστερό. Τώρα θα πραγματοποιήσουμε διάταση του δικεφαλού. Θέσουμε χιαστή τα χέρια μας, σηκώσουμε λίγο το πόδι μας ψηλά και μας τραβάει το δικέφαλος. Και αυτή η διάταση για 20-25 δευτερόλεπτα. Και στο δεξί και στο αριστερό πόδι. Τρίτη και τελευταία μας διάταση, θα τραβήξουμε τον αυαγωγό μας και τον γλουτό μας. Βάζουμε το ένα πόδι πάνω από το άλλο, το περνάμε από την άλλη πλευρά, περνάμε το χέρι μας διαγώνια και μας τραβάει ο αυαγωγό μας και ο γλουτό μας. Το πράγμα μας μπορείτε να το πραγματοποιείτε καθημερινά και με αυτό θα είστε σε θέση όταν θα λήξει πια αυτή η καραντίνα να μπείτε στους αγωνιστικούς ρυθμούς πιο ομαλά. Ο Αθλητικός Σύλλογος Εσπεροσκό είναι το 17ο σωματείο της Δωδεκανήσου που ενσωματώνεται στο Αθλητικό Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το νεοσύστατο σωματείο είναι και επίσημα από σήμερα στη σχετική λίστα και είναι ο δεύτερος σύλλογος της ΚΟ μετά την ΑΕ Δικαίου και ο τρίτος στο μπάσκετ της Δωδεκανήσου που ανήκει στο Αθλητικό Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Πάμε αμέσως τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Η συννεφιά προβλέπεται για αύριο στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από το COS TV. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.